Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα, το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο έχει πολλά clips από διαφορετικές ημέρες, καθώς, finally, παιδιά, μετακομίζω. Πήραμε την απόφαση με το φίλο μου να συγκατοικήσουμε. Και πριν από, πότε ήταν, το Φεβρουάριο νομίζω, Φεβρουάριο, Μάρτιο, όχι, αφού γυρίσαμε από Καναδά, επισκεφτήκαμε ένα σπίτι, το οποίο ήταν το σπίτι που διαλέξαμε τελικά και μας δέχτηκαν, γιατί πρέπει να κάνεις apply για να σε δεχτούν εδώ πέρα, το οποίο ήταν, με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι ένα σπίτι πολύ όμορφο, έχουμε κήπο, η φίλη μου μένει στη διπλανή πολυκατοικία, οπότε είμαστε κοντά σε φίλους και είναι ένα location πάρα πολύ καλό, πολύ κοντά στην περιοχή, βασικά είναι η ίδια περιοχή που μένω σε αυτό το σπίτι, αλλά 5 λεπτά πιο πέρα. Και είναι η πρώτη φορά που θα μπω σε ένα σπίτι και πρόκειται να το επιπλώσω από την αρχή. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό το κρεβάτι, δεν έχουμε τίποτα άλλο, οπότε είναι η περίοδος τώρα που αρχίζουμε να ψάχνουμε για έπιπλα. Η χειρότερη περίοδος δεν θα μπορούσε να υπάρξει, με την έννοια ότι λόγω της κατάστασης τα καταστήματα είχαν κλείσει, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να πάμε να δούμε καναπέδες, τραπεζαρίες, τέτοια πράγματα δεν υπήρχε, οπότε όλα τα κάναμε online. Αλλά για κάποια πράγματα, όπως ο καναπές, ας πούμε, πρέπει να πας να το δοκιμάσεις. Και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που θα... βασικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο που θα πάμε να δούμε έπιπλα. Και επειδή δυστυχώς τα σύνορα εδώ πέρα είναι περίεργη κατάσταση. Λοιπόν, η Γαλλία και το Βέλγιο έχει κλείσει τα σύνορα, που σημαίνει ότι εγώ που μένω στο Λουξεμβούργο δεν μπορώ να πάω στη Γαλλία αν δεν έχω ένα σημαντικό λόγο. Αλλά η Γερμανία έχει ανοίξει τα σύνορά της, με αποτέλεσμα σήμερα θα πάμε στη Γερμανία, το IKEA έχει ανοίξει, οπότε θα πάμε να δούμε έπιπλα στο IKEA και μετά υπάρχουν σίγουρα άλλο ένα κατάστημα που θα πάμε να δούμε καναπέδες και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας, καθώς βρέχει, έξω είναι miserable, μισό λεπτό να σας δείξω. Αυτή είναι η κατάσταση, όπως μπορείτε να δείτε, βρέχει, είναι πάρα πολύ μουντά. Φυσικά δεν μας πτωεί η βροχή στο να ξεκινήσουμε την περιπέτειά μας για τα έπιπλα. Περιπέτεια, ok. Τώρα είμαι στο φίλος μου, είναι στο δρόμο και έρχεται. Can you take your USB charger for the phone? Ok. Very important. How are we doing, like you are going down? Κάθε φορά που ακούω τη φωνή του, γιατί είναι Γάλλος, έχει τόσο πολύ πλάκα με την προφορά. Νομίζω οι φίλες μου έχουν ένα θέμα να τον καταλάβουν πολλές φορές, πλέον αυτό το έχω συνηθίσει. Anyways, είναι στο δρόμο και έρχεται να με πάρει, οπότε πρέπει να ντυθώ. Βασικά έχω ντυθεί να σας δείξω τι φοράω. Βουαλά, αυτό είναι το outfit. Τίποτα το φοβερό, ένα άσπρο t-shirt, γιατί τρέμει η φωνή μου δεν ξέρω, το μαύρο μου το jean και από κάτω θα βάλω τα Vans μου, παρόλο που βρέχει, μήπως να βάλω τα Dr. Martens. Θα δούμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ημέρα. Ελπίζω πραγματικά να βρούμε καναπέδες. Έχω βρει έναν καναπέ, τον οποίο τον έχω γλυκοκοιτάξει πάρα πολλές φορές στο ίντερνετ. Είναι από IKEA, είναι ένας λευκός καναπές και είναι το μόνο που με φοβίζεται ότι είναι λευκός. Είχαμε βρει άλλον έναν γκρι καναπέ που μας άρεσε πάρα πολύ από ένα άλλο μαγαζί, το Maison du Monde. Σας έχω κάποια πλάνα από την προηγούμενη φορά που πήγαμε και είδαμε έπιπλα, αλλά δυστυχώς δεν είχαν τον συγκεκριμένο καναπέ στο κατάστημα και σε κανένα άλλο κατάστημα, οπότε δεν πρόκειται να αγοράσω καναπέ τον οποίο δεν έχει δοκιμάσει το κολαράκι μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε την έβρεση επιπλών. You're the one from yesterday, loves the summer days, driving down the 101, I feel it. You're the one to run away, blame the summer rain, far from home but fighting to conceal it.
You didn't know you had it then. Love was lost but never dead. You could never drop it, never fake it. It's hard to start, it's hard to say. You hardly left this place. Something from the better days in Vegas. Καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα Σαββατοκύριακο όπου θα έχουμε συνεχόμενα ψώνια. Θα πάμε και πάλι για furniture shopping. Όπως είδατε την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στη Γερμανία και είδαμε κάποιους καναπέδες, κάποιες τραπεζαρίες, βρήκαμε κάποια πράγματα. Και σήμερα είναι Σάββατο, οπότε θα ξαναπάμε για να τα ξαναδούμε, γιατί είπαμε okay, ας κοιμηθούμε με τη σκέψη των επίπλων αυτών που βρήκαμε και μετά θα ξαναπάμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Οπότε σήμερα είναι ακόμα μια exciting αλλά πάλι κουραστική ημέρα, γιατί παιδιά, πήγαμε στο Mebel Martin και παίζει να ήμασταν 4 ώρες εκεί μέσα, κοιτάξαμε όλους τους καναπέδες, όλες τις τραπεζαρίες, και σήμερα ουσιαστικά θα πάμε για λίγο πιο έτσι μικρά πραγματάκια, φάση καρέκλες για την τραπεζαρία. Θα πάρουμε λογικά ένα, πώς το λένε, ένα χαλί που βρήκαμε. Οπότε ναι, θα δούμε λίγο περισσότερο τις λεπτομέρειες. Και σήμερα επίσης ήθελα να σας δείξω το outfit, είπα να βάλω φόρεμα. Είναι ένα πολύ έτσι απλό, όπως βλέπετε, μαύρο φορεματάκι. Είναι από κούπλους και από κάτω δεν φοράω αυτή τη στιγμή παπούτσια, γιατί μέσα στο σπίτι δεν φοράμε παπούτσια. Θα φορέσω τα Vans μου. Είμαι ανάμεσα στα στις γαλότσες, όχι γαλότσες, στα μποτίνια μου τα Dr. Martin. Doc Martin. Απλά έχει ζέστη, οπότε σκεφτικά είναι καιρός επιτέλους να βγάλω και πάλι τα Vans μου. Δεν θα βρέξει, οπότε είμαστε καλά. Περιμένω τώρα να έρθει ο φίλος μου να με πάρει για να ξεκινήσουμε το shopping. Α, επίσης βρήκαμε πλυντήριο, πάρα πολύ exciting, I know. Βρήκαμε πλυντήριο και η πρώτη αγορά που θα κάνουμε σήμερα είναι να πάμε να πάρουμε το πλυντήριο. Λογικά έναν βραστήρα. Τι άλλο? Κάτι άλλο θέλαμε να πάρουμε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε το πακετάρισμα. Είναι 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες πριν μετακομίσω στο καινούριο σπίτι και σκέφτηκα να αρχίσω λίγο να πακετάρω. Έχω ήδη κάνει μία βαλίτσα μικρή και έχω αδειάσει λίγο την ντουλάπα, κάποια πράγματα. Έχω ακόμα αρκετά, αλλά πολύ έτσι χειμερινά ρούχα τα έβγαλα. Βασικά, και αυτό πρέπει να αφαιρέσω, απλά δεν χώραγε. Και τώρα λέω να πάω στο άλλο house από εδώ πάλι. Κάθε μήνα πρέπει απλά να κάνω ανακατάταξη της ντουλάπας. Οπότε πολύ χαίρομαι που θα πάω σε καινούριο σπίτι, οπότε δεν χρειάζεται να ξαναφτιάξω αυτό το house. Και λέω να πάρω αυτή τη στιγμή να βάλω πράγματα στην βαλίτσα εδώ πέρα, τα οποία δεν χρησιμοποιώ. Ξέρω ότι π.χ. πολύ έτσι βαριά καλσόν και κάποιες μπλούζες, κάποια αθλητικά ρούχα τα οποία έχω να χρησιμοποιήσω πολύ καιρό. Σκέφτομαι ήδη να αρχίσω να πακετάρω και να τα βάζω στις βαλίτσες για να μην έχω μεγάλο τρέξιμο προς το τέλος του μήνα, που θα έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Οπότε αυτό είναι το status. Είναι Κυριακή, γι' αυτό και με βλέπετε σε αυτή εδώ την κατάσταση, η οποία είναι, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Πρέπει να σας πω ότι είμαι αρκετά, έχω αρχίσει να αγχώνομαι για πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε σχέση με τη μετακόμιση. Έχουμε τώρα παραγγείλουμε τα έπιπλα σε σχέση με... βρήκαμε τραπεζαρία, βρήκαμε... πώς το λέμε, καναπέ, καρέκλα για την τραπεζαρία και τραπεζάκι σαλονιού. Απλά δεν σας έχω δείξει τίποτα, γιατί όλα τα βρήκαμε online από ένα κατάστημα στην Αθήνα τελικά, οπότε αποφασίσαμε να τα φέρουμε από Ελλάδα στο Λουξεμβούργο και αυτό το αποφασίσαμε καθώς εδώ πέρα όλα τα καταστήματα πρώτον είναι πανάκριβα, δηλαδή βρίσκαμε καναπέδες οι οποίες μπορεί να ήταν ένας φυσιολογικός καναπές και να έκανε, δεν ξέρω, 5.000. Οπότε okay, δεν ήμασταν διατεθειμένοι σε αυτή τη φάση να δώσουμε τόσα χρήματα για ένα καναπέ. Και επίσης, ο χρόνος παράδοσης ήταν 8 με 12 εβδομάδες, που σημαίνει ότι εμείς σε ένα μήνα μεν μπαίνουμε στο σπίτι 3 εβδομάδες βασικά,
Και θα πρέπει να περιμένουμε σχεδόν 3 μήνες ή 2 μήνες πες, για να μας έρθουν τα έπιπλα. Και το μόνο που θα έχουμε στο καινούριο σπίτι όταν θα μπούμε την πρώτη μέρα είναι αυτό το κρεβάτι και τα ρούχα μας. Και τίποτα άλλο. Οπότε αποφασίσαμε να τα πάρουμε αυτά τα βασικά έπιπλα από Ελλάδα. Και είμαι αγχωμένη γιατί προφανώς π.χ. έχω αγοράσει ένα καναπέ τον οποίο δεν τον έχω δοκιμάσει. Παρ' όλα αυτά εμπιστεύομαι το άτομο που έχει πάει και έχει δει τον καναπέ και την τραπεζαρία. Οπότε απλά γίνονται κάποια πράγματα σε εισαγωγικά τυφλά. Ελπίζω πραγματικά να βγει σε καλό. Ελπίζω οι διαστάσεις να είναι ok, γιατί έχουμε πάρει ένα μεγάλο καναπέ και φοβάμαι ότι απλά θα πιάσει όλο το σαλόνι. Θα δείξει. Αλλά ναι, αυτό είναι το update σε σχέση με τη μετακόμιση. Επίσης να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε δει το vlog που πακετάριζα τα πράγματα μου για Καναδά και χρησιμοποιούσα τα συγκεκριμένα από Amazon, συγκεκριμένες αθήκες να τις χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δεν θυμάμαι πώς λέγονται κιόλας. Όπου ουσιαστικά μπορώ και πακετάρω τα ρούχα και είναι πολύ οργανωμένα και δεν πιάνει και πολύ χώρο. Και σχετικά γιατί να με τα χρησιμοποιήσω και τώρα για τη μετακόμιση, δεν σημαίνει ότι μόνο όταν πάμε ταξίδι τα χρησιμοποιούμε. Οπότε αυτό θα κάνω στη στιγμή, απλά θα αρχίσω να πακετάρω τη βαλίτσα. Παιδιά, it's happening! Με βλέπετε έτσι σε αυτή την κατάσταση γιατί πακετάρω. Σήμερα είναι Τετάρτη, 25 του μήνα, 25 Ιουνίου και μας ανακοίνωσαν ότι μπορούμε να μετακομίσουμε στο καινούργιο διαμέρισμα την Παρασκευή, σε 2 μέρες, αντί για την Τετάρτη που ήταν να μετακομίσουμε, οπότε είπαμε να αρπάξουμε την ευκαιρία και να το κάνουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω φέρει τη μεγάλη βαλίτσα για να πακετάρω όλα τα πράγματα που έχω αφήσει. Έχω ήδη πακετάρει 2 μικρές βαλίτσες και αυτή είναι η μεγάλη μου βαλίτσα και όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει ένα χάος, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να μετακομίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο καινούργιο σπίτι. Είχαμε ζητήσει ήδη για 2 μέρες πιο νωρίς και μας είπανε ακόμα νωρίτερα, που αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οπότε σε 2 μέρες, παιδιά, συμβαίνει και πάμε στο καινούργιο σπίτι, το οποίο δεν μπορώ να σας συνοπίσω. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και όντως ήρθε, δηλαδή, σε 2 μέρες, 48 ώρες, 24 ώρα. Απλά δεν μπορώ να το πιστέψω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Παιδιά, η σημερινή ημέρα ήταν η ημέρα μετακόμισης. Πέρα την πλευμονιάματα. Λοιπόν, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο καινούριο σπίτι. Όπως μπορείτε να δείτε, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα μετακόμισης. Φέραμε τα πράγματα, τα περισσότερα τέλος πάντων, από το δικό μου σπίτι. Φυσικά υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να μεταφέρω από το δωμάτιό μου και από το σπίτι του φίλου μου επίσης φέραμε βασικά σχεδόν όλα τα πράγματα. Γίνεται ένας πανικός, έχω να σας πω. Είμαστε από τις 9 το πρωί, αυτή τη στιγμή είναι 7 το απόγευμα ή 7.30 και δεν έχουμε σταματήσει κυριολεκτικά, απλά κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για να φάμε. Έχω πεθάνει, τα πόδια μου με πονάνε, το σώμα μου όλο βασικά πονάει. Αυτή τη στιγμή, sorry για το θόρυβο, αλλά έχω βάλει ένα πλυντήριο. Βασικά, πλυντήριο, πώς το λένε, πλυντήριο πιάτων. Απλά για να καθαρίσω, δεν έχουμε πιάτα, δεν έχουμε ποτήρια, έχουμε πολύ 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 συγκεκριμένα πράγματα. Είναι απλά αστείο. Anyways, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, παρά την πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Επιτέλους! It's happening! Δεν μπορώ να το πιστέψω, έχω να σας πω. Και λέω να σας κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη ξενάγηση του πώς είναι το σπίτι, απλά για να δείτε. Αυτή τη στιγμή είναι βομβαρδισμένο, αλλά θεωρώ ότι έτσι γίνεται όταν μετακομίζεις από 2 σπίτια και πας σε ένα και όλα τα κάνεις μέσα σε 1 μέρα. Οπότε πάμε να σας δείξω το καινούριο αλλά βομβαρδισμένο διαμέρισμα που μένουμε με το φίλο μου.
Λοιπόν, εδώ έχουμε την εξώπορτα με συναγερμό με όλα, γιατί είμαστε στο ισόγειο και καθώς μπαίνεις από δεξιά υπάρχει το υπνοδωμάτιο και όλο ευθεία είναι το σαλόνι. Βασικά θα σας πάω γρήγορα στο υπνοδωμάτιο. Υπάρχει ένα από δεξιά, ένα μικρό βεσέ. Εδώ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το βεσέ, βασικά η τουαλέτα. Να ανάψουμε το φως, το φως είναι από μέσα. Βεσέ και τουαλέτα. Βεσέ και τουαλέτα, βασικά βεσεδάκι. Και μετά, ακριβώς δίπλα, είναι το υπνοδωμάτιο, όπου είναι γενικότερα όχι μεγάλο, έχω να σας πω. Έχουμε ευτυχώς τις ντουλάπες εντυχισμένες, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσουμε κάποιο έπιπλο. Το μόνο που χωράει, θεωρώ, όπως μπορείτε να δείτε, είναι το κρεβάτι. Θα είναι αρκετά... αρκετά... Ελπίζω τέλος πάντων να μην πάρει πολύ χώρο το κρεβάτι. Έξω έχουμε τον κήπο και μέσα στο δωμάτιο έχουμε... πάντα ξεχνάω, είναι από μέσα. Έχουμε το μπάνιο, το οποίο είναι επίσης βομβαρδισμένο. Να ανεβάσω. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε μπανιέρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την μπανιέρα. Και μετά είναι ένας νηπτήρας μαζί με έναν ωραίο καθρέφτη. Και απ' έξω επίσης πάλι έχουμε τον κήπο. Στο χόλο, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε τις ντουλάπες, επίσης εντυχισμένες, που είναι πολύ σημαντικό. Και από εδώ πέρα είναι ένας άδειος τοίχος, όπου σκέφτομαι να βάλω έναν καθρέφτη και σίγουρα κάτι, ένα έπιπλο εδώ πέρα για να μπορούμε να βάλουμε τα κλειδιά μας, τέτοια πράγματα. Και καθώς μπαίνεις, είναι ένας ενιαίος χώρος. Έχουμε φέρει το στρώμα, όπως μπορείτε να δείτε, για το κρεβάτι, τα ξύλα είναι εκεί πέρα. Και... this is the living room και επίσης η κουζίνα. Είναι ένας ενιαίος χώρος όπως μπορείτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι πολύ βομβαρδισμένος και από την άλλη πλευρά σκεφτόμαστε να βάλουμε το γραφείο. Οπότε ουσιαστικά από δεξιά είναι το σαλόνι και από αριστερά είναι η κουζίνα, όπως μπορείτε να δείτε από... από πίσω ουσιαστικά. Και έχουμε δύο πολύ μεγάλα παράθυρα και μία πολύ ωραία έτσι βεράντα και φυσικά ο κήπος έξω. Η κουζίνα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή καθαρίζω την κουζίνα γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ να αφήσω τα πράγματα και να μην τα έχω καθαρίσει. Υποτίθεται ότι ήρθαν οι καθαρίστρες και καθάρισαν το σπίτι από τους προηγούμενους ένικους πριν μπούμε εμείς. Παρόλα αυτά βρήκα κάποια πράγματα τα οποία... δεν μου άρεσε. Και εννοείται δεν πρόκειται να μπω σε ένα σπίτι χωρίς να το καθαρίσω εγώ ίδια, για να είμαι σίγουρη για την καθαριότητά του. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό κάνω. Επίσης έχω να σας πω ότι δεν μπορώ να βλέπω το πίσω. Τα έπιπλα μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Το μόνο που έχουμε είναι το στρώμα μου, βασικά το κρεβάτι μου. Είναι το κρεβάτι, ένα γραφείο και δύο καρέκλες και ένα τραπέζι πλαστικό, το οποίο είναι αυτό. Είναι αυτά τα πλαστικά τραπέζια που όλοι απεχθανόμαστε, παρόλα αυτά βρήκαμε ένα και είναι το τραπέζι που μπορούμε να καθόμαστε να τρώμε. Είναι οι πρώτες μέρες όπου είναι η αλήθεια πολύ έτσι, θα τις χαρακτηρίσω κουραστικές, αλλά πάρα πολύ ευχάριστες επίσης. Περιμένουμε τα έπιπλα να μας έρθουν την επόμενη εβδομάδα, αυτή τη στιγμή είναι Σάββατο και περιμένουμε τα έπιπλα να μας έρθουν Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Και επίσης περιμένουμε ίντερνετ και πλυντήριο ρούχων να έρθουν την Τετάρτη, Τετάρτη ή Πέμπτη. Οπότε μέχρι τότε να δω τι θα κάνουμε, αλλά σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά, οπότε δεν θα ξεμείνουμε. Επίσης πρέπει να πάω από το σπίτι πάλι το προηγούμενο για να πάρω κάποια πράγματα τα οποία έχω αφήσει, να πάρω όλα μου τα ρούχα και that's it. Αυτό είναι το update που έχω να σας κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάτι άλλο. Επίσης κάτι τελευταίο, πολύ σημαντικό. Έχω εδώ πέρα, έβαλα τον καθρέφτη τον οποίο είχα στο δωμάτιό μου πριν. Τον έβαλα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και αυτό ήταν το outfit που έκανα τη μετακόμιση. Ένα απλό t-shirt λευκό, ένα παντελόνι μαύρο από Couples. Το συγκεκριμένο t-shirt είναι από Zara
Και όπως μπορείτε να δείτε έξω, τα βανσάκια μου. Και that's it.